Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Με το κύμα αντίδραση ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών να γιγαντώνται καθημερινά σε όλη τη χώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία για το κόστος της φιέστας. Θα δούμε στη συνέχεια και τα σχετικά ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια του δελτίου μας από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη για το συλλαλητήριο που θα γίνει την 5η 5 Ιουλίου, αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη Φλόρινα χθες. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Σωστά. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα οικονομικά στοιχεία της φιέστας που ακούει στο όνομα Συμφωνία Πρεσπών. Κόστησε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 75.000 ευρώ, Δημήτρη. Μάλιστα. Και είναι μέσα από τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στο διάρκεια και συγκεκριμένα η απόφαση έχει ημερομηνία 28 έκτου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης που υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα για την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης συνολικού ποσού 71.300 ευρώ. Βέβαια, σε αυτό το ποσό πρέπει να προσθέσουμε και άλλες 3.050 ευρώ που αφορούσαν την άβλωση δύο λεωφορείων για τη μεταφρά εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του τέστην των συναδέλφων δημοσιογράφων για να καλύψουν αυτήν τη φιέστα που ακούει στο όνομα Συμφωνία των Πρεσπών. Και ενώ αυτό το κλίμα διαμορφώνει. Πόσο ήταν το ποσό, 3.000? 3.050 ευρώ. Μάλιστα. Είναι μάλιστα το ποσό που έχει δαπανηθεί για την άβλωση δύο λεωφορείων. Το ένα ήταν 50 θέσεων και το άλλο 20 θέσεων, τα οποία μεταφέραν και ένα μικρό βανάκι, τα οποία 9 θέσεων, τα οποία μεταφέραν αποκλειστικά και μόνο δημοσιογράφους από την Αθήνα. Τώρα, να έρθουμε σε αυτό που υπόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την πλευρά του Υπουργού Άμυνας του κ. Πάνου Καμένο, ο οποίος να τονίσουμε εδώ ότι δεν συμμετείχε στη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου. Αλλά και αυτό που λέει τώρα το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού για 180 και πλειοψηφία είναι από αυτά που είπε ο κ. Καμένος τώρα. Σωστά. Βλέπουμε ότι επειδή όλοι έχουν καταλάβει στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τους βγαίνει η συνέχεια τους στην κυβέρνηση, προσπαθούν να χρυσώσουν στην κυριολεξία το πολιτικό απολύτικο χάπι μαζί με τον κυβερνητικό του εταίρο που ακούει στο όνομα ΑΝΕΛ. Τώρα, ο κύριος Καμένος, επειδή μέρα με τη μέρα βρίσκεται πολύ στριμωμένος στην κυριολεξία και το μέλλον για τους ΑΝΕΛ είναι αβέβαιο, θα έλεγα ότι νομίζω ότι βαδίζουμε σε έναν δρόμο που λέει ότι είναι καταστροφικός για τους ΑΝΕΛ. Δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές έτσι όπως εξελίξουν τα πράγματα, αν δεν κάνουν κάτι για να σώσουν στην κυριολεξία την ψυχή τους και τους εαυτούς τους. Τώρα, ο κύριος Καμένος σήμερα δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα δεχτούμε να έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Για να γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφασίσει ο Αλέξης ο Τσίπρας να περάσει από τη Βουλή με 180 βουλευτές, που σημαίνει ότι αυτόματα ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής αλλά και της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να στηρίξουν τη συγκεκριμένη συμφωνία, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν θα βρεθούν αντιμέτωποι σε εκλογές. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε το λόγο έχει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός που θα πρέπει ή να προσέλθουμε σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές, γιατί δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να ψηφίσει τη συμφωνία με 151 βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον το φθινόπωρο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Τώρα, επιτέλους στην κυριολεξία, μετά από πολλά χρόνια, οι πανεπιστημιακοί στη χώρα φέρεται να αφυπνίζονται. Και αυτή η αφύπνιση βαδίζει σε μια σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Οι ομιλητές έκαναν λόγο για ανεξήγητη λύση για τη γλώσσα συμφωνία που είναι σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, η οποία δημιουργεί νέους κύκλους αντιπαράθεσης. Ένα θετικό στοιχείο προκύπτει από το έργο Όμνες, ανέφερε ο επίκαιρος καθηγητής δημοσίου και διεθνούς δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Μιλιάδης Σαριανίδης, αλλά πρόβλεψε ότι προβλέπεται μια μακροπρόθεσμη προσαρμογή του. Μάλιστα. Ακόμη χαρακτήρισε ως ανεξήγητη τη λύση που δόθηκε για τη γλώσσα, διερωτώμενος. Γιατί, αφού κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή ομαδοποιείται στις νότιο-σλαβικές γλώσσες, δεν βρέθηκε ένας καλύτερος προσδιορισμός. Επίσης, χαρακτήρισε προσπάθεια να συμβαστούν τα ασυμβίβαστα, τα συμφωνηθέντα στο θέμα της ηθαγένειας. Δεν μιλάμε για την αναγνώριση εθνότητας, μιλάμε για την ηθαγένεια. Μιλάμε για επικότητα, δηλαδή για τον νομικό δεσμό που συνδέει το κράτος με τους υπηκόους του. Συνεπώς, αν είσαι πολίτης της Νότιας Αφρικής, είσαι Νοτιοαφρικανός. Αν είσαι πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας, είσαι Βορειομακεδόνας. Αν έπρεπε λοιπόν να δώσουμε οποιοδήποτε το ζήτημα της ταυτότητας, της ηθαγένειας και της γλώσσας, θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί, τόνισε ο κ. Γιαριανίδης και πρόσθεσε. Το γεγονός ότι έχουμε Μακεδόνες, πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας και γλώσσα μακεδονική, είναι μια εκλογή που προσδιορίζει την επιτυχία του έργα Όμνες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι επειδή αρχίζουν να βγαίνουν
στη δημοσιότητα, παρεμβάσει ειδικών. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος τους εμπιστεύεται, κάτι που απουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά αυτή την περίοδο. Πολύ εύκολα θα ανατραπούν αυτά που δηλώνει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Κοτζιάς, ο οποίος έλεγε και ψεύδεται μέχρι και σήμερα δυστυχώς, αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτικής ζωής της χώρας. Ψεύδεται ότι έχει στα χέρια του, στο σιρδάρι του, πολλές μετρήσεις που δηλώνουν ότι έχει ξεπεράσει. Ας την εμφανίσει, γιατί όλες οι μετρήσεις που βγαίνουν τώρα τελευταία είναι αντίθετες με αυτά που λέει ο Νίκος Κοτζιάς. Ακόμη τα επιμέρους άθρα της συμφωνίας ανέλησε και ο πίκρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, ο Νίκος Βασιλιάδης. Τέλος, η συμφωνία, Δημήτρη, είναι σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε μια καμπάνια ενημέρωσης πληροφόρησης μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες και θα κάνουν παρεμβάσεις και θα στείλουν μια επιστολή στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, του οποίου θα του επιστούν την προσοχή στο ότι αυτές οι εξελίξεις είναι σε βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Τώρα, να έρθουμε εδώ στα τοπικά. Ένα δελτίο δόθηκε στη δημοσιότητα χθες από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και οι σύλλογοι που οργανώνουν το Μακεδονικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας για την Συμφωνία των Πρεσπών. Στο δελτίο τύπου τονίζεται ότι θα αναγνωστούν τα ψηφίσματα που θα δοθούν από τους συλλόγους που συμμετέχουν, των εφημερίων της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά οι μιλητές θα είναι δύο. Θα είναι ο αντιστράτηγος στην αποστρατείο, ο Νίκος Καραβιλιώτης, και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, ο Ιωάννης Χαμιζίδης. Εδώ οφείλω να βάλω ένα προβληματισμό. Τα συλλαλητήρια δεν έχουν λόγο να μιλήσει κάποιος ιστορικά και κάνονται ιστορικές αναφορές. Δεν θα μας κάνουν μαθήματα σε μια εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης της ιστορίας. Αυτά τα γνωρίζουμε. Αυτά είναι για άλλους είδους εκδηλώσεις, ειδικότερες και ειδικές. Σε μια κεντρική πλατεία θα πρέπει να μιλήσουν με πολιτικό λόγο τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη επιλογή ότι ο κεντρικός ομιλητής να είναι ο αντιστράτηγος στην Απαστοτέα, ο Νίκος Καραδουλιώτης. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί και ο λόγος σε συλλογικούς φορείς οι οποίοι θα κάνουν συνέντευξη. Απλά αυτό θα φτάσει σε πάρα πολύ σημείο. Το είδαμε χθες στη Φλόρινα, ότι μίλησε ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης και ένας ακόμη και στη συνέχεια κάνανε πορεία διαμαρτυρίας. Άμα μιλήσουν 5-10 άτομα, τα οποία θα μιλήσουν από ένα και δύο λεπτά οι υπόλοιποι και ο κεντρικός ομιλητής είναι σύντομο κοντά στο 20 λεπτό, νομίζω ότι. Το ξέρει το δίλεπτο εσύ ότι είναι πάντα δεκάλεπτο. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να το διασφαλίσουν. Τέλο πάντων, θα μένει να διατρανώσουμε τη διαμαρτυρία, να φωνάξουν οι πολίτες και να κάνουν και μια μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας. Και από ό,τι όλα δείχνουν, η Κοζάνη, άσχετα αν δεν πρωτοστάτησε στο να κάνει συλλαλητήρια, φέρεται τελικά ότι μια γυναίκα αλλάζει το ρου της ιστορίας. Μάλιστα. Και ουσιαστικά σώνει τη χαμένη τιμή και αξιοπρέπεια της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από τη διοργάνωση των συλλαλητηρίων και στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, και για να διασφαλιστεί η συμμετοχή, ο Δήμος Βοΐου και δύο δήμαρχος, ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, που είναι προς τιμή του, τι κάνει? Θέτει στους πολίτες δύο λεωφορεία τα οποία θα μεταφέρουν κόσμο από τον Δήμο Βοΐου στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Τα λεωφορεία, το ένα θα αναχωρήσει από τη Σκιάτιστα στις 7 το απόγευμα από τον αύριο χώρο του Γυμνασίου Λυκειού Σκιάτιστας του Γιώργου Παπαγεωργίου και το δεύτερο λεωφορείο θα αναχωρήσει από το Τσοντήλι στις 6:30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας και στις 7 παρατέταρτο θα γίνει στάση στην Νεάπολη έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει. Συμμετέχει μεγάλη και ο Δήμος Βοΐου ενεργά. Επίσης θα πρέπει να σταθούμε και στην ιδιαίτερη προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία εκτελαστικών γραμμών Κοζάνης και δει από τον πρόεδρό της, τον Θοδωρή τον Μιχαηλίδη, ο οποίος προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση όλων των συμπολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν στο προγραμματισμένο συλλητήριο για τη Μακεδονία την 5η στην Κοζάνη, δρομολογεί δωρεάν συγκεκριμένα αστικά που θα ξεκινήσουν. Μάλιστα. Από το Δρέπανο στις 7:15, από τη Νέα Χαραργή στις 7:20, από την Αγία Παρασκευή στις 7:15, από τη Λευκοπηγή στις 19:20, από το Πρωτοχώρη στις 19:25 και από τη Λευκόβρηση στις 19:30. Τώρα, από την Κεσαριά θα ξεκινήσει στις 7:15, από τον Κήπο στις 7:20, από την Κάτω Κόμη στις 7:25, από την Άνω Κόμη στις 7:30 και από τον Κρόκο στις 8:25. Θα επιστρέψουν 10:30 το βράδυ. 10:30, να πούμε ότι είναι μια αξιέπαινη, αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται από τα εκτελαστικές γραμμές Κοζάνης και στηρίζεται βέβαια. Δωρεάν, να το πούμε. Δωρεάν. Να το τονίσουμε αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο και γενικά σε όλα τα παιδιά των εκτελαστικών γραμμών Κοζάνης που σκεφτήκαν ότι θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες που θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν να ζήσουν τουλάχιστον τον παλμό ενός συλλαλητηρίου και μπράβο τους στην προσπάθεια αυτή. Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, του Γιώργου Τζιμάνη, όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, τονίζοντας ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία, δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση του ΓΑΣ. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Καθένας έχει τους
λόγου στην κυρία Μαρτίνε. Εσείς φοβάστε να βγείτε έξω να κυκλοφορήσετε και άμα δεχτείτε να σας αποδοκιμάσουν, πώς θα αντιδράσετε, κύριε Τσιμάνη? Κοιτάξτε, τώρα, αν είναι κάποιος ο άνθρωπος, θα το λάβω υπόψη μου. Τώρα, αν είναι κάποιος ο οποίος. Εντάξει, και αυτοί που αποδοκίμασαν τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν σοβαροί. Εντάξει, ο κόσμος αντιδράει με τον δικό του τρόπο. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος συζητά και ο κόσμος πρέπει να έχει επιχειρήματα. Τώρα, δεν θα κάνουμε τώρα την πολιτική γήπεδο και να σας πω και κάτι άλλο. Η εξωτερική πολιτική γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ούτε ο κόσμος κάνει εξωτερική πολιτική, ούτε κανένας άλλος φορέας. Παραδείγματος χάρη, ούτε η Εκκλησία μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Εσείς έχετε μετανιώσει που ήσασταν στη Συμφωνία των Πρεσπών εκεί στην υπογραφή? Σας αφήνουν εχμές, γιατί ήσασταν και διοικητής του πρώτου σώματος, ήσασταν υποδιοικητής στην τρίτη στρατιά, ήσασταν στις ένοπλες δυνάμεις. Έχει αλλάξει η άποψή σας, όταν ήσασταν στρατηγός? Είχατε άλλη άποψη τότε και άλλη άποψη τώρα επειδή είστε στη κυβέρνηση, γιατί αυτό λένε. Κοιτάξτε, ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν νομίζω ότι παρέκκλεινα σε τίποτα από τις ιδέες μου και τα ιδανικά μου που είχα. Και όταν διαμαρτυρόμουν για το κλείσιμο του Άλφα Σώματος, πάλι φώναζα για τα σύνορά μας και την πατρίδα. Αλλά τη στιγμή που γίνεται μια συμφωνία και αποκαθίσταται η ομαλότητα στα σύνορά μας και γίνεται σύμμαχος χώρα, οπότε από εκεί και πέρα, εγώ πάλι βλέπω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Για μένα η συμφωνία είναι πολύ καλή. Τα ίδια πιστεύατε και πριν όταν ήσασταν στρατηγός, κύριε Τσιμάνη? Κοιτάξτε τώρα, παλιός γάιδαρος νέα περπατησά δεν βγάζει, δηλαδή. Μάλιστα. Άρα είχατε άλλες απόψεις παλιά. Δεν έχω δηλαδή πρόβλημα συνειδησιακό ή συγκρουσιακό εσωτερικό με το θέμα αυτό. Απλώς θέλω να μου δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσω τον κόσμο περί τίνος πρόκειται. Γιατί ο καθένας την ερμηνεύει την συμφωνία όπως τον βολεύει. Μάλιστα. Την Πέμπτη έχουμε συλλαλητήριο στην Κοζάνη και γίνονται κινητοποίησεις από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων, από πολιτικούς συλλόγους, από μέλη, από όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Πώς σχολιάζετε? Οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Οι πολίτες αντιδρούν και το δείχνουν και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Λοιπόν, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφραστεί, να πάει ο κόσμος, να διαδηλώσει, αλλά από την άλλη μεριά όμως, ας ανοίξει και καμιά φυλάδα να διαβάσει ποια είναι αυτή η συμφωνία και πώς και το ιστορικό αυτή τη συμφωνία. Πώς καταλήξαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ σε αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Στην Συμφωνία των Πρεσπών ήσασταν εκεί μαζί και με άλλους συναδέλφους σας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόν ήταν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Καρυπίδης. Διαβάζουμε σήμερα στη χήτρα ειδήσεων του Kozan.gr ότι διαμαρτυρηθήκατε, εκφράσατε μια έντονη δυσαρέσκεια και εσείς και ο κύριος Θεοφύλακτος, όπως λέει το δημοσίευμα, για την παρουσία του κυρίου Καρυπίδη, του Περιφερειάρχη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που έκανε ο κύριος Τζιτζικώστας, με αυτά που είπε ότι τραύμα στη δημοκρατία και στο δημόσιο διάλογο αυτό που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα, να έχουμε καταρχήν μια συμφωνία εκρηπτών. Και από ό,τι λέει το δημοσίευμα, αποκάλεσε την αντίδρασή σας. Εσείς πώς σχολιάσετε τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου Καρυπίδη? Κοιτάξτε να σας πω. Ο Περιφερειάρχης μας είναι συνεπής στην ιδεολογία του. Είπε δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ τον έκρινα μόνο με την έννοια ότι εντάξει δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα μπορεί να εκφράζει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Εσείς είπατε όμως ότι αντιδράσατε και λέτε κάποιοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το ζήτημα και εσείς αναρωτηθήκατε με ποια πλευρά τελικά είναι ο Περιφερειάρχης. Κοίταξε, το Περιφερειάρχης το δήλωσε με ποια πλευρά είναι, δηλαδή γιατί δεν αναρωτήθηκα. Αυτά τώρα εντάξει, είναι τώρα παραπολιτικά, δεν είναι. Ούτε μπορώ να καθίσω να σας πω τι ακριβώς είπαμε εκεί πέρα, αλλά γενικώς υπήρχε μια κριτική διάθεση, αλλά όχι τέλος πάντων να επιπλήξουμε ή οτιδήποτε του Καρυπίδη. Η Βουλή θα ρίξει τι θα γίνει όταν θα έρθει για επικύρωση, αν περάσει και αν φτάσει στο ΔΕ. Στην κατάσταση να επικυρωθεί από τους Σκοπιανούς η συμφωνία, η Βουλή θα δείξει. Δεν ψηφίζουν τα κόμματα, ψηφίζουν οι βουλευτές. Μάλιστα. Το πολιτικό κόστος δεν το φοβάστε, κύριε Τσιμάνη, ότι αυτό μπορεί να σας οδηγήσει να μην είστε στην επόμενη Βουλή από τις αντιδράσεις του κόσμου? Ο Βενιζέλος όταν ξεκίνησε να διπλασιάσει την Ελλάδα σκέφτηκε το πολιτικό κόστος?
ή έκανε δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό. Ναι, απλά βλέπουμε ότι σας αφήνουν εχμές και αντιδρούν πολύ με τις απόψεις σας. Άνθρωποι που σας ψήφισαν κιόλας. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος αυτά που πιστεύω και θα πρέπει ο πολιτικός να δημιουργεί πολιτική και να προηγείται του κόσμου και όχι να ακολουθάει το ρεύμα και όπου το πάει. Λοιπόν, αν οι ιδέες μου, οι απόψεις μου δεν αρέσουν, ας μην με ψηφίσουν. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε, Θεόφιλε, και στη Νέα Δημοκρατία, όπου έχουμε έτσι νέες εξελίξεις και αυτά που μας αποκάλυψε και ο πρόεδρος της Νόδο Κοζάνης, μιλώντας στο δελτίο του West. Υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα, Δημήτρη, στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, που αφορά και ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, πώς τελικά θα δρομολογηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εκλογές, τόσο βουλευτικές όσο και αυτοδιοικητικές. Μιλώντας λοιπόν τηλεφωνικά σήμερα με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Διοικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας νομού Κοζάνης, τον Παντελή τον Καρακασίδη. Θα τη δούμε στη συνέχεια της συνέντευξης. Ο κ. Καρακασίδης δήλωσε και ήταν πολύ κατηγορηματικός, κάθετος θα έλεγα. Καταρχάς δεν υπάρχει στασιμότητα. Απέναντίας υπάρχει μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων που θέλουν να κατέβουν ως υποψήφοι με τον πολιτικό μας φορέα, τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αυτή η εικόνα υπάρχει και σε επίπεδο Δήμων, όπου εκεί ερωτηθείς δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δώσει χρήματα, θα δώσει όμως τη στήριξή της. Και μέχρι τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε ονόματα, τόσο στον πρώτο βαθμό όσο και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση που έχει πάρα πολλούς ενδιαφερομένους, με δεδομένο το ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ακριβώς. Αυτά είναι νομίζω τα κυριότερα σημεία. Και θα τη δούμε τη συνέντευξη στη συνέχεια. Τώρα, τη συνέντευξη παραχώρησε στο West. Να πάμε στη ΔΕΗ τώρα, που θα γίνουν χίλιοι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι υγείας στο προσωπικό της από τη ΔΕΗ. Τι αναφέρει το συγκεκριμένο. Είναι μια καινοτόμος προσπάθεια, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα με δελτίο τύπου που απέστειλε χθες το μεσημέρι η ΔΕΗ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΔΕΗ λοιπόν με συνέπεια ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή της να διεξάγει τακτικούς προληπτικούς ελέγχους της υγείας των μισθωτών της. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζει τους επόμενους 18 μήνες να πραγματοποιήσει 1.000 τέτοιους ελέγχους υγείας της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και στους Δήμους Εορδέας και Κοζάνης. Στα πλαίσια αυτά και κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιωτικούς συλλόγους Κοζάνης και Φλόρινας και προκειμένου να διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ιατρών στη διενέργεια αυτών των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων, προχώρησε στη δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σχετικών συμβάσεων με ιατρούς των ειδικοτήτων μικροβιολόγου, καρδιολόγου, ακτινολόγου, πνευμονολόγου, οφθαλμολόγου και ορυγλά. Αυτή είναι μια πραγματικά σοβαρή ενέργεια, γιατί αυτό πρέπει να γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Να μην υπάρχει αυτό το κενό, μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς από την λειτουργία της ΔΕΗ στα μέσα της δεκαετίας του 50 και μέχρι τώρα τα πράγματα όσο αφορά το τομέα υγείας στη Δυτική Μακεδονία και στο νομό Κοζάνης δεν είναι καθόλου μα καθόλου. Ωραία, να μείνουμε στον χώρο της υγείας, όπου έχουμε αυξημένα τώρα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο καρυοχώρι της Εορδαίας. Τι λέει το ρεπορτάζ. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται το τελευταίο τετραήμερο στην κοινότητα καρυοχωρίου, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να υποφέρουν από υψηλό πυρετό και κοιλιακές διαταραχές, ενώ δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις ατόμων που μεταφέρθηκαν στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας για καθαρά προληπτικούς λόγους. Κατά τους ειρηνούς των κατοίκων, τα προβλήματα σε συνδυασμό και με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών οφείλονται στο νερό που έτρεχε αρχικά θολό και σε ορισμένες περιπτώσεις κοκκίνιζε, κάνοντας λόγο για μόλις των πηγών από το Βέρμο εξαιτίας της δραστηριότητας που έχουν εκεί κτηνοτρόφοι που βόσκουν τα κοπάδια τους και από εκεί προέρχεται από τη Λάρισα, αφήνοντας ερωτηματικά και για το καθεστώς χρήσης των εκτάσεων αυτών. Μην ξεχνάμε ότι είναι εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί λιβάδια, αλλά λοιπόν μπορούν εκεί οι κτηνοτρόφοι να φέρουν τα ζώα τους και να τα βοσκήσουν. Σε επικοινωνία τώρα που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του καρυοχωρίου, τον Κωνσταντίνο Μαυρίδη, είπε ότι άνοιξε τα τερματικά, καθαρίστηκαν τα διδραγωγεία, έγινε χλωρίωση του νερού που είναι πλέον καθαρό, αποδίδοντας το πρόβλημα καθαρά στις πηγές και ενδεχομένως στα στάσιμα νερά. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σημειώθηκαν και στην διπλανή κοινότητα του Αγίου Χριστοφόρου, ενώ και στις δύο κοινότητες έχει αυξηθεί και η αγορά των εφηβαλωμένων νερών. Λογικό. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έχουμε πάρει από το κρατικό ραδιόφωνο και έχει επιμεληθεί συνάδελφος η Μέρη Κεσκελίδου. Τώρα, να κλείσουμε και με τις δύο τελευταίες ειδήσεις. Σωστά. Να πούμε ότι σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης, η κυρία Βόντζα Βασιλική, έκανε λόγο ότι δυστυχώς στα σχολεία της Κοζάνης έχουμε σχολικό εκβιασμό και πολλές φορές μάλιστα είχαμε ομάδες μαθητών οι οποίοι φερόντουσαν άσχημα προς τους υπόλοιπους. Θα δούμε τις σχετικές δηλώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Αυτό δεν έχει εκκλήμηση ποτέ. Αλλά τώρα
έρχεται με μεγάλη ευκολία στο φως της δημοσιότητας, με δεδομένο το ότι σήμερα το καθεστώς που διέπει το χώρο, το μηντιακό χώρο, είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Αν δεν υπήρχε αυτή η απελευθέρωση, αν δεν υπήρχαν τα social media, ίσως να καθυστερήσω και σε αυτό το τομέα. Και να κλείσουμε μια εκδήλωση από το χώρο, ας πούμε, του πολιτισμού. Έχουμε ένα διήμερο εκδηλώσεων με την επωνυμία Ευξήνια 2018 που διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν από τις 9 το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν όλες στο προάβλιο του Δευτέρου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας. Ωραία, Θεόφιλε, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες ήταν και πάλι οι Φλωρινιώδες που συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στη Συμφωνία Κοντζιά-Δημητρόφ. Την εύθυ κινητοποίηση διοργάνωσαν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι της Φλόρινας, ενώ ακολούθησε η ειρηνική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Φλόρινας.